Επιστρέφουμε στη φυσική δεύτερη θετική κατεύθυνση και πάμε να λύσουμε μια ακόμα στην οριζόντια πορή, η οποία λέει εξής. Ένα αεροπλάνο κινείται οριζόντια σε ύψος άσχησον 320 μέτρα. Ωραία. Και από το έδαφος με σταθερή ταχύτητα ερβαίνει 100 μέτρα ανά σεκόντα. Ωραία. Στο έδαφος είναι το μόρφα άρμα με ταχύτητα V1 η οποία έγινε 10 μέτρα ανά σεκόντα. Αν οι ταχύτητες V1 και V1 βρίσκονται στο ίδιο κατά πόδι του επίπεδου, να πείτε από ποια οριζόντια απόσταση S πρέπει να ο πιλότος να αφήσει μια βόμβα ώστε αυτή να χτυπήσει το άρμα και να βρούμε την αντίστοιχη οριζόντια αποστασία στον όσο το άρμα πηγαίνει αντίθετα. Μα δίνει το τζέρο ότι είναι 10 μέτρα ανά σεκόντα τετράγωνο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σαφέστατα. Έχουμε ένα αεροπλάνο το οποίο κινείται σε ύψος α. Okay. Εδώ υπάρχει ένα άρμα με το κανόνι του, το οποίο είναι σε απόσταση S και κινείται με ταχύτητα V1, το αεροπλάνο με V1. Από ποια απόσταση πρέπει να ρίξει το αεροπλάνο τη βόμβα ώστε να το πετύχει. Από τη στιγμή που ρίχνει τη βόμβα το αεροπλάνο, η βόμβα θα πάει έτσι. Θέλουμε εδώ πέρα να συναντηθεί το πύρο πόλο, σωστά, με τη βόμβα του αεροπλάνου. Αυτό εδώ για το αεροπλάνο λέγεται από ό,τι ξέρετε βεμινικές. Να το πω τώρα που θα το πω γιατί μας το έχει βάλει S-Bell, θα το βάλω, S-Bell. Και αυτό είναι το S του άρματος που έχει διανύσει. Δηλαδή, προσεγγίζει πολύ αυτή η άσκηση της ασκήσης πρώτου λυκείου, όπου εσείς πρέπει να πείτε ότι από το σχήμα βλέπω ξεκάθαρα ότι το S είναι από το S που είμαστε για πρόσταση που θα έχουμε, το S του ελληνικούς να αφαιρέσω το S του άρματος. Θυμηθείτε όμως ότι το S του ελληνικούς, θυμηθείτε ότι το S του ελληνικούς είναι V0 επί τάφορικό. Και θυμηθείτε, δεν το προηγουμένω, έχουμε κάνει πολλές φορές, ότι το τάφορικό είναι 2A στη διατέ. Άρα αυτό γίνεται V0 επί 2A στη διατέ. Θυμηθείτε επίσης ότι το άρμα που κινείται με σταθερή ταχύτητα κάνει βέρισον εόκ, S διατέ ολικό και αυτό, στον ίδιο χρόνο θα κινηθούν παιδιά, άρα S άρματος V1 επί 2A διατέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αντικαταστήσετε εδώ αυτό με V0 επί 2A διατέ, με V1 επί 2A διατέ, μπορείτε να βγάλετε κοινό παράγοντα εδώ πέρα. Το V0 και βγαίνει 2A. Συγγνώμη, δεν γίνει ένα πράγμα όπως είναι, το 2 άρθια και έγινε ένα πράγμα. Επί παρένθεση δεν είναι πλήν 1 και αυτό δίνει τετραγωνική ρίδια, B επί 320, δια 10 και αυτό είναι 100 μείον 10 μέρα. Αυτό μας αποφέρει 2,32,64, επί 2,64 είναι το 8, 8 επί 90, 720 μέτρα θα πρέπει να είναι η απόσταση που θα ρίξει τη βόμβα. Και στη δεύτερη περίπτωση, θα σβήσω εδώ κάτω-κάτω, γιατί δεν θέλω να τα χαλάσω, θα σας πω γιατί. Αν σβήσω και εδώ, στη δεύτερη περίπτωση, το πράγμα έχει ως εξής. Το αεροπλάνο είναι εδώ πάλι, σε ύψος α. Το άρμα όμως κινείται ανάποδα. Εδώ είναι η κάνη. Δείτε πως θα εδώ. Η αστική αποστασία του ήταν S. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει αυτό. Όταν έρθει εδώ το άρμα να συναντηθεί με τη βόμβα. Σωστά. Άρα βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι το S του ελληνικού του αεροπλάνου και το S του άρματος κάνουν S. Δηλαδή το μόνο που αλλάζει είναι ότι το S που ψάχνουμε αυτή τη φορά είναι S του ελληνικού συν S άρματος. Ενώ προηγουμένως αν έρθει ο ελληνικός πλην S άρματος. Σωστά. Αναλαμβάνω εδώ είναι το άρμα, το οποίο την ώρα που είναι το αεροπλάνο εδώ, αυτό είναι εδώ και γίνεται αυτή η κίνηση. Ο χρόνος είναι κοινός, γι' αυτό δεν έδειξε, γιατί πάλι το
θα είναι ρε 0 επί 2 ας δια τζε, συν δε 1 άνατος επί 2 ας δια τζε, θα βγάλετε πάλι την παράγοντα, θα δουλέψουμε με τέτοιο τρόπο, 2 ας δια τζε επί δε 0 και δε 1, σε αυτήν την περίπτωση η απόσταση θα είναι, αυτό είπαμε κάνει 8 και το άλλο κάνει 110, θα πρέπει να είναι 880 μέτρα. Αυτή είναι λοιπόν μια έτσι λίγο πιο ιδιόμορφη διάθεση για να δούμε. Ευχαριστώ.